Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σας ευχαριστήσω διότι την περασμένη Κυριακή με ετοιμήσατε με τη μεγάλη σας παρουσία στο ξενοδοχείο President όπου είχα εκείνη την ομιλία που είχα αναγγείλει. Πιστέψατε με, δεν υπέθετα ποτέ ότι θα έρχεται τόσο πολλής κόσμος. Όσοι είσαστε εκεί τα είδατε. Σας ευχαριστώ θερμότατα και θέλω να είστε βέβαιοι ότι η παρουσία σας εκεί αποτέλεσε διεμέ μία μεγίστην ηθική ενίσχυση. Από εκεί και πέρα, εκείνα τα οποία πιστεύουμε και για τα οποία αγωνιζόμεθα είναι ελληνοκεντρικά. Αφορούν την Ελλάδα και μόνο, τίποτε άλλο. Και ο αγώνας μας έχει δύο σκέλη. Το πρώτο είναι το θετικό, να παρουσιάσουμε, να προβάλλουμε, να δώσουμε στη δημοσιότητα τας δυνάμεις του ελληνισμού όπως αυτές εκπροσωπούνται στον πόλεμο, στην τέχνη, στη φιλοσοφία, σε όλες τις εκδηλώσεις του πνευματικού βίου. Αυτό είναι το θετικό μέρος και το αρνητικό μέρος να πολεμήσουμε εκείνους οι οποίοι μάχονται εναντίον της Ελλάδος. Η εκπομπή λοιπόν με αυτά τα δύο σχέδια συνεχίζει να προχωρεί. Θα σας αναφέρω ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εξέδωσε ένα DVD, το οποίο DVD είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι αναφέρεται στην μεγίστην κοσμοϊστορική προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όπως αναγνωρίζουμε όλοι, ο Μέγας Αλέξανδρος υπήρχε ή ήταν κάτι το πρωτοφανές και ο μεγάλος καθηγητής της κλασικής φιλολογίας, Θεόδωρος Μπίρτ, του Πανεπιστημίου του Μαγδεβούργου, ο οποίος έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο με τίτλο «Ο Μέγας Αλέξανδρος», υποστηρίζει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν κάτι σαν Υιός του Θεού. Ο Θεόδωρος Μπίρτ, το βιβλίο του αυτό πωλείται, είναι σπάνιο, ίσως το βρείτε δύσκολα. Στο σύγγραμμά του αυτό αναλύει την προσωπικότητα του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως πολιτικού, ως στρατιωτικού, αλλά και ως ανθρώπου εγκυκλοπαιδικού με βαθυτάτας γνώσεις σε όλους τους τομείς των επιστημών. Και δεν ήταν να γίνει διαφορετικά, διότι εκπαιδευτεί είχε τον Μέγα Αριστοτέλη. Ο Αλέξανδρος είναι λοιπόν μία προσωπικότης η οποία πέτυχε το πιο δύσκολο, να ενώσει τους Έλληνες, το πιο εύκολο να καταλύσει την Περσική Αυτοκρατορία και το δυσκολότατον όλων να δημιουργήσει μία κοσμοκρατορία η οποία πραγματικώς ήταν το παγκόσμιο ελληνικό κράτος που ονειρεύεται ο Αριστοτέλης και το οποίο επεδίωκε με τους λόγους του να δημιουργήσει ο Ισοκράτης. Έχουμε λοιπόν ένα κοσμοκράτορα, ο οποίος είναι και ο μόνος στην παγκόσμια ιστορία, διότι από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αν εξαιρέσουμε 3-4 Έλληνες αυτοκράτορας, όπως ο Ιστουνιανός, ο Ηράκλειος, ο Τσιμισκής, ο Νικηφόρος, οι οποίοι και αυτοί έκαναν κοσμοκρατορίες, ουδής άλλος λαός εις τον κόσμο ανέδειξε έναν ηγέτη του κόσμου. Θεώρησε λοιπόν υποχρέωσή του και πολύ σωστά το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να εκδώσει ένα DVD το οποίο θα μοιράσει στα σχολεία και το οποίο θα αναφέρεται στο Μέγα Αλέξανδρο ώστε να μάθουν τα παιδιά μας ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, τι επραγματοποίησε ο Μέγας Αλέξανδρος, πώς το επραγματοποίησε και το σπουδαιότερο όλων, γιατί το επραγματοποίησε. Έτσι λοιπόν, όπως σας είπα, το Υπουργείο, το οποίο είναι άξιο συγχαρητηρίων, εξέδωσε αυτό το DVD, το οποίο θα διανεμηθεί στα σχολεία, ώστε τα Ελληνόπουλα να έχουν μία εθνική μόρφωση και το Υπουργείο ανταξίως να φέρει και επαξίως τον τίτλο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας. Αυτά που σας είπα θα ήσαν αλήθεια εάν πράγματι το Υπουργείο εξέδινε ένα τέτοιο DVD. Αλλά δεν εξέδωσε τέτοιο DVD. Το Υπουργείο Παιδείας δεν εξέδωσε αυτό το DVD για τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν εξέδωσε ένα DVD
για τον Σοκράτη. Δεν εξέδωσε DVD για τους μεγάλους λογοτέχνες μας από τον Εσχύλο, τους μεγάλους ποιητάς μας από τον Πίνδαρο, τους μεγάλους ήρωας, τον Λεωνίδα. Όχι. Δεν το ενδιαφέρουν το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας αυτά τα θέματα που είναι εθνικής σημασίας. Εξέδωσε ένα DVD για τους Εβραίους. Μη διαμαρτύρονται οι Εβραίοι ότι τους κατηγορώ. Εγώ δεν τους κατηγορώ. Απέναντίας τους επενώ. Έβγεσας που επίσατε τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, που επίσατε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να βγάλει δια του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος αυτό το DVD. Μπράβο σας κύριε Εβραίοι. Συγχαρητήρια. Είσαστε άξιοι. Εμείς δεν είμαι θάξιοι να βγάλουμε όχι στο Ισραήλ κάτι για την Ελλάδα. Εδώ στην πατρίδα μας δεν είμαι θάξιοι σαν Υπουργείο να βγάλουμε κάτι για την Ελλάδα. Εσείς το επετύχατε. Μπράβο σας. Βλέπετε, μη διαμαρτύρεσαι στον ιδιοκτήτη του σταθμού ότι σας υβρίζω απέναντίας. Σας επενώ. Συγχαρητήρια που σύρετε από τη μύτη σαν μια γύφτικη αρκούδα το Υπουργείο Δήθεν Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Μέγας Αλέξανδρος, τι καταπληκτική μορφή. Ξεκίνησε από νεαράς ηλικίας. Ο πατέρας του κατήγετο από το γένος των Ηρακλειδών. Ο Κάρανος από το Άργος έφυγε και πήγε εις τα Σεγάς, τη σημερινή Έδεσα, και έγινε βασιλεύς των Μακεδόνων. Η ρίζα δηλαδή του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι από τους Ηρακλείδας του Άργους. Από τη μητέρα του είναι Αιακίδης, διότι η μητέρα του κατάγεται από τον Νεοπτόλεμο, βασιλέα της Ηπείρου, ο οποίος ήταν Αιακίδης. Σε πολύ νεαρά ηλικία η Ολυμπιάς εγνωρίστη με τον Φίλιππο στη Σαμοθράκη, όπου ετελούνται τα καβύρια μυστήρια. Και εκεί την εγνώρισε και ζήτησε να την υφευθεί από το θείο της τον Αρίβα με δύο βήτα και την ενυφεύθη. Όταν έμεινε έγκυος είδε στον ύπνο του ο Φίλιππος ότι στην κοιλιά της Ολυμπιάδος έβαλε μία σφραγίδα ενός λιονταριού και ρώτησε τον Μάντι Αρίστανδο από την Τελμισό της Λυκίας της Μικράς Ασίας που ήταν μαζί του, τον ερώτησε να του εξηγήσει το όνειρο και εκείνος του είπε το όνειρο σημαίνει ότι η γυναίκα σου θα γεννήσει ένα παιδί λιονταρίσιο, ένα παιδί που θα έχει ψυχή λέοντος. Και επαληθεύθη ο Μάντης στην ερμηνεία του ονείρου. Να κάνω μία παρένθεση και να σας πω ότι ο ίδιος ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος της στιγνής λογικής, είχε γράψει βιβλίο για τα ενύπνια, για τα όνειρα, τα οποία έχουν τρεις σημασίες. Είναι τα όνειρα τα οποία οφείλονται στις εντυπώσεις της ημέρας. Δεν μας ενδιαφέρουν. Είναι τα όνειρα τα οποία οφείλονται εις αδυναμίας ή ασθενίας του σώματος. Δεν μας ενδιαφέρουν. Υπάρχουν όμως και τα όνειρα τα οποία έχουν μαντική δύναμη και προβλέπουν το μέλλον. Αυτά μας ενδιαφέρουν και τα είχε αναλύσει ο Αριστοτέλης και είμαι βέβαιος ότι από προσωπική σας εμπειρία θα ξέρετε πολλές φορές την επαλήθευση διαφόρων ονείρων τα οποία έχετε δει. Αυτό το παιδί όταν γεννήθηκε και έγινε 10 χρονών, 12, αποφασίζει ο Φίλιππος να πάρει τον καλύτερο Έλληνα για να το μορφώσει και αποτείνεται στον Αριστοτέλη και του λέει ότι πληροφορήθηκα ότι το παιδί μου είναι πολύ άξιο και μπορεί να διαπρέψει. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό, είμαι ευτυχής που γεννήθηκε στην εποχή σου. Γι' αυτό έλα σε παρακαλώ στη Μακεδονία, θα σου δώσω ό,τι θες, θα χτίσω και την πόλη σου τα στάγυρα της Μακεδονίας που είχα καταστρέψει, να εκπαιδεύσεις αυτόν και τους νέους που έχω συγκεντρώσει. Μέγας πολιτικός και στρατιωτικός νους ο Φίλιππος εγύριζε όλη την Ελλάδα. Πήγαινε στις φιλοσοφικές σχολές, πήγαινε στις παλέψεις, στα γυμναστήρια, στα στάδια, στα οδεία
Και όπου έβλεπε κάποιον να ξεχωρίζει, του έλεγε: έλα εδώ, εσύ. Έπαινε λοιπόν αυτούς τους νεαρούς και μάζεψε καμιά διακοσαριά παιδιά, τα έβαλε σε μία πόλη που λέγεται Μίεζα και είναι κοντά στην Έδεσα. Έχει αποκαλυφθεί με τα στάδια της, με τα θέατρά της, όπου δίπλα είναι ένα χωριό που ονομάζεται Κοπανών. Και ο πρόεδρος του χωριού ήθελε να μετονομάσει το Κοπανών σε Μίεζα, διότι πράγματι αυτή είναι η Μίεζα. Αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών απέρριψε την αίτηση, επειδή λέει το Μίεζα είναι ξενικό όνομα, διότι οι άνθρωποι δεν έχουν ελληνική παιδεία, δεν έχουν ιστορικές γνώσεις, δεν ξέρουν την αρχαία γεωγραφία και νόμισαν ότι αυτό είναι ξενικό όνομα. Ενώ δεν είναι ξενικό, το αναφέρει ήδη ο Πλούταρχος. Συγκέντρωσαν λοιπόν αυτά τα παιδιά και πήγε ο Αριστοτέλης και τους έκανε διαλέξεις, τους έδωσε συγγράμματα που είχε γράψει για το πώς θα δημιουργήσουν το παγκόσμιο ελληνικό κράτος και θα επιβάλλουν την κυριαρχία των Ελλήνων. Αυτό θέλανε να κάνουνε. Και όχι να εκπολιτήσουν τους βαρβάρους, σκασίλα τους, αν οι Σάκες και οι Μίδοι ήσανε αστοιχείωτοι και αμόρφωτοι. Δεν θα εσκοτώνουν το χιλιάδες Ελληνόπουλα για να μορφωθούν και να εκπολιτιστούν εκείνοι οι βάρβαροι. Αλλά ήθελαν να τους κατακτήσουν. Αυτό ήταν το σχέδιο. Εάν εξεπολιτίστησαν, τούτο οφείλεται στο ότι οι κατακτητέτων, οι Έλληνες δηλαδή, ήσαν φορείς ανωτέρου πολιτισμού, σαν ανωτέρα φυλή που ήσαν. 13 χρονών δίνει δείγματα της αξίας του. Ένας φιλόξενος, έμπορος ύπων από τη Θεσσαλία, έφερε στην αυλή του Φιλίππου ένα μεγάλο άλογο, πολύ άγριο, ατίθασο, το οποίο κανείς δεν είναι δύνατο να δαμάσει. Και το πολλούσε 13 τάλαντα. Προσεπάθησαν διάφοροι ύπεις, παρουσία του Φιλίππου, να το δαμάσουν, αλλά όλους τους ανέτρεψε και πολλοί εξ αυτών ούτε καν επάνω οι δύνατο να ανέβουν. Ο Αλέξανδρος, 13 χρονών, ο οποίος ήταν δίπλα στον πατέρα του, έλεγε στους φίλους του: μα είναι ανίκανοι, δεν το χειρίζονται καλά, δεν μπορούν να το δαμάσουν, αυτό είναι ευκολότατο. Το είπε μία, δύο, τρεις φορές, στο τέλος γυρίζει θυμωμένος ο Φίλιππος και του λέει: δεν μου λες, νομίζεις εσύ ότι είσαι καλύτερος από αυτούς τους εμπείρους και από αυτούς που είναι μεγαλύτεροι σου? Ναι, βεβαίως, λέει, μπορώ. Εγώ μπορώ να το δαμάσω. Και αν δεν το δαμάσεις, εάν δεν το δαμάσω, λέει, θα πληρώσω την αξία του και δεν θα το πάρω το άλογο. Γελάσανε, του είπανε δάμαστο. Έχει μία ωραία περιγραφή ο Πλούταρχος. Επλησίασε το άλογο αυτό, έβγαλε προηγουμένως την κόκκινη χλαμίδα του για να μην το ερεθίζει, το πλησίασε και άρχισε να το χαϊδεύει και να του μιλάει. Και σιγά σιγά το γύρισε προς τον ήλιο για να μην βλέπει τη σκιά του, διότι είχε αντιληφθεί ότι εκείνη η σκιά του και αυτός ο ύπος ανησυχούσε. Έτσι λοιπόν, χαϊδεύοντάς το και λέγοντάς του γλυκόλογα, ξαφνικά πηδάει επάνω του και αρχίζει να τον υπεύει. Τελικά τον εδάμασε. Ο Φίλιππος, κατασυγκινημένος, φίλησε το γιο του και του είπε: πήγαινε παιδί μου να βρεις άλλο βασίλειο, γιατί η Μακεδονία είναι μικρή για σένα. Γίνεται 16 χρονών. Όταν έχει γίνει 16 χρονών, έβλεπε τις εκστρατείες που είχε κάνει ο Φίλιππος προς διάφορες κατευθύνσεις, προς το βορρά, προς το νότο, προς ανατολάς, προς δυσμάς, παντού, και επέβαλε τη μακεδονική κυριαρχία και διαμαρτύρεται στους φίλους του: παιδιά, ο πατέρας μου δεν θα μας αφήσει να πάρουμε καμιά δόξα. Θα τα καταλάβει όλα και εμείς δεν θα έχουμε να καταλάβουμε κάτι. Του δόθηκε ευκαιρία, όταν έφυγε για τη Θράκη, να ανέβει με στρατό επάνω στον ποταμό Ίστρο, τον σημερινό Δούναβη, να νικήσει τους Τριβαλούς και να επιβάλλει και εκεί τη μακεδονική κυριαρχία. Διότι στα σχέδια του Φιλίππου ήταν η απόβαση στην Μικρά Ασία και ο εκδιωγμός των βαρβάρων, η απελευθέρωση της Ιωνίας και η κατάλυση του Περσικού κράτους. Αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε να έχει ήσυχα τα νότα του. Γι' αυτό το λόγο έκανε εκστρατεία μέχρι τον ποταμό Δούναβη, στον οποίο έριξε τα μακεδονικά πλοία ώστε να είναι ασφαλής από τυχόν επιθέσεις βαρβάρων. Είναι τώρα ο Αλέξανδρος
18 χρονών και μάχεται στη Χερονία, όπου έχει νικήσει τους αντιπάλους του, ηγείται του Ιππικού, επετέθη στον Ιερό Λόχο και τους κατενίκησε. Ήταν θαυμαστός. Στο συνέδριο, το οποίο θα γίνει αργότερα μετά το θάνατο του Φιλίππου, θα ανακηρυχθεί αρχηγός των Ελλήνων. Ο Φίλιππος είχε μαζί του πολλάς προστριβάς, διότι ο Αλέξανδρος υπεραγάπα την μητέρα του την Ολυμπιάδα, ενώ ο Φίλιππος είχε και άλλες γυναίκες. Μία εξ αυτών, την ανιψιά του στρατηγού Ατάλου, την Κλεοπάτρα την ενυφεύθη. Και κατά τη διάρκεια του γλεντιού που έγινε το βράδυ, ο Άταλος ο στρατηγός είπε να κάνει γνήσιους απογόνους ο Φίλιππος. Σηκώθηκε ο Αλέξανδρος και του πέταξε στο κεφάλι ένα ποτήρι και του είπε: «Εμείς τι είμεθα, κακή κεφαλή», είναι μια αρχαιοελληνική ύβρις, «τι είμεθα εμείς, νόθη», και έφυγε μαζί με τη μητέρα του και πήγε στον παππού του, οι οποίοι ήσαν ηγεμόνες της Ηπείρου. Εκείνη την εποχή είχε έρθει στα ανάκτορα ένας πολύ φίλος του Φιλίππου, ο Δημάρατος από την Κόρινθο, Δημάρατος ο Κορίνθιος. Και ο Φίλιππος, ενδιαφερόμενος να μάθει για την πολιτική κατάσταση των Ελλήνων και τα σχέσεις μεταξύ των πόλεων, του είπε: «Δεν μου λες, Δημάρατε, οι Έλληνες ομονοούν μεταξύ τους?» Ο Δημάρατος, έξυπνος άνθρωπος, του απήντησε ότι «Δεν σου ταιριάζει, Φίλιππε, να ενδιαφέρεσαι για την ομόνοια των Ελλήνων, ενώ εσύ μέσα στον οίκο σου δεν έχεις ομόνοια». Κατάλαβε τον υπαινιγμό ο Φίλιππος και του λέει: «Σε παρακαλώ, πήγαινε, συμφιλίωσέ με το γιο μου και φέρ τους πίσω». Πραγματικά πήγε, του συμφιλίωσε, ήρθανε πίσω και έμεινε μαζί του μέχρι την ημέρα που τον εδολοφόνησε ο Παυσανίας. Ανέλαβε λοιπόν ο Αλέξανδρος, αφού ενίκησε τους βαρβάρους και εδραίωσε τη θέση του στη Μακεδονία, ο Δημοσθένης στην Αθήνα τον κορόιδευε και τον έλεγε παιδίον. Εν συνεχεία, όταν κατέβηκε στην Θήβα, περνώντας τη Θεσσαλία όπου υπετάγησαν και αυτοί, ο Δημοσθένης τον έλεγε νεαρό. Και ο Αλέξανδρος έλεγε: «Με είπε παιδί, με είπε νεαρό, τώρα στην Αθήνα θα με δει σαν άνδρα». Τη Θήβα την ισοπαίδωσαν. Γκρέμισαν όλες τις οικίες, πλην των ναών, πλην των οικιών των ιερέων και της οικίας των απογόνων του Πιδάρου. Και 30.000 Θηβαίους τους επόλυσαν ως δούλους. Ήταν σωστό αυτό? Ο ποιητής λέει ότι όταν πας να κατακτήσεις την Ασία, την κάθε Θήβα που μπροστά σου εμπόδιο θα σταθεί, κάψε τη και ισοπαίδωσέ τη. Έπρεπε να επιβληθεί η ενότηση των Ελλήνων. Ήσαν τα βασικά πολιτικά σχέδια του Ισοκράτους, ο οποίος είχε εμπνεύσει στον Φίλιππο την ιδέα ότι πρέπει να ενώσεις τους Έλληνες και να επιτεθείς κατά των βαρβάρων, τους οποίους να νικήσεις και απελευθερώσεις την Ασία. Εάν τα κατορθώσεις αυτά, του γράφει στην επιστολή του προς τον Φίλιππο, «Φιλίππο, εάν τα κατορθώσεις αυτά, τότε δεν σου μένει τίποτε άλλο παρά να γίνεις Θεός». Δεν μπόρεσε ο Φίλιππος να συνεχίσει αυτό το έργο, αλλά το επέτυχε ο Αλέξανδρος χάρη στη μόρφωση, βεβαίως στην ανδρεία του, αλλά και στη μόρφωση την οποία του είχε μεταδώσει ο Αριστοτέλης. Εδιδάχθη, είχε καθηγητή τον γίγαντα της παγκοσμίου διανοήσεως, όχι αυτός, και όλοι οι άλλοι νεαροί, ο Ευμένης, ο Φεστίων, ο Φιλότας, όλοι οι οποίοι εδιδάχθησαν και μεταξύ τους είχε αναπτυχθεί ένας στενός δεσμός. Αποφασίζει λοιπόν να κάνει την εκστρατεία. Η ζωή του η προσωπική ήταν πολύ δύσκολος. Είχε έναν καθηγητή, όπως τον ονομάζει ο Πλούταρχος, τον Λεωνίδα, πολύ σκληρό άνθρωπο, και έναν παιδαγωγό, τον Λυσίμαχο, εξίσου σκληρό άνθρωπο. Αφού όταν έφευγε για την εκστρατεία,
ο Λεωνίδας αντί να τον αγκαλιάσει, να τον φιλήσει, να του πει καλή επιτυχία στην εκστρατεία σου, δεν έκανε τίποτα από αυτά. Έκανε έλεγχο των αποσκευών. Μήπως έπαιρνε κάτι μαλακό ή κάτι περιττόν. Ο ίδιος ο Λεωνίδας είχε δει κάποτε τον μικρό Αλέξανδρο να παίρνει μία χούφτα λιβάνι και να το ρίχνει στη φωτιά για να τιμήσει τους θεούς. Και του έκανε παρατήρηση και του είπε, άκουσα Αλέξανδρε, όταν καταλάβεις εκείνη τη χώρα που βγάζει το λιβάνι, την αρωματοφόρο χώρα, τότε να πετάς με τις χούφτες στο λιβάνι. Τώρα θα κάνεις οικονομία. Αυτό δεν το ξέχασε ο Αλέξανδρος. Και όταν κατέλαβε το Λίβανο, του έστειλε ένα φορτίο με μουλάρια, με λιβάνι και μία επιστολή, την οποία διασώζει ο Πλούταρχος και στην οποία του λέει, στην οποία επιστολή του γράφει, σου στείλαμε πολύ λιβάνι για να πάψεις να μικρώσεις ο κόσμος, ο οποίος κατά τους επικαιεστέρους υπολογισμούς υπερεύαινε τα 1000 άτομα, διότι 700 άτομα χωρούσε η αίθουσα και ήσαν όρθιοι και πάνω και πίσω και έξω. Όλος αυτός ο κόσμος που έχει ενδιαφέροντα σε σχέση με την Ελλάδα πρέπει να έχει μία επαφή μαζί μας και εμείς μαζί με αυτόν. Διότι όπως ξέρετε, σήμερα στις τόσες τηλεοράσεις που υπάρχουν, εκπομπές για την Ελλάδα δεν γίνονται. Και δεν είναι εγωιστικό, ούτε είναι να υπερηφανεύεται κανείς ότι κάνει εκπομπές για την Ελλάδα. Όταν κάνεις το καθήκον σου, δεν μπορείς να υπερηφανεύεσαι. Εμείς όμως ζητούμε από όλους σας να έχουμε μία επαφή. Γι' αυτό θα σας δώσω ένα τηλέφωνο και μία διεύθυνση, στην οποία εάν στείλετε την διεύθυνσή σας, θα σας έρχεται κάθε μήνα ένα ενημερωτικό δελτίο πάνω σε θέματα ελληνισμού. Όχι πολιτικά, σε θέματα ελληνισμού. Σε θέματα ελληνικής ιστορίας, ελληνικού πολιτισμού και φυσικά εθνικής αμήνης. Να αμηνόμεθα σε αυτά τα οποία μας κάνουν οι εχθροί. Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 210-3-605-305. Επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο είναι 3-605-305. Είναι το τηλέφωνο των εκδόσεων Ήλεκτρων. Και αν θέλετε να στείλετε απλώς τη διεύθυνσή σας, όχι γράμματα, τη διεύθυνσή σας, για να σας στείλουμε τα έντυπα τα οποία εκδίδουμε, χωρίς βέβαια καμιά σας επιβάρυνση, μπορείτε να τα στείλετε σκουφά 81, ταφ-ταφ 10680, Κωνσταντίνο Πλεύρη. Σκουφά 81, 10680. Επαναλαμβάνω, για να έχουμε μία επαφή, την οποία μπορούμε να την επιτύχουμε με κάποιες ομιλίες που στο μέλλον θα οργανώσουμε συστηματικά. Για να έχουμε όμως μια επαφή μέχρι τότε, ή θα στείλετε μια επιστολή στον δικηγόρο Κωνσταντίνο Πλεύρη, σκουφά 81 10680, ή θα κάνετε ένα τηλέφωνο από τη Δευτέρα όμως, στις εκδόσεις Ήλεκτρων, που το τηλέφωνο τους είναι 3-605-305. Υποκράτους 85, από Δευτέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όταν πήρε 30.000 Έλληνες και 5.000 πεζούς και 5.000 επίς, ξεκίνησε για να κάνει αυτή την εκστρατεία. Που όταν τη μελετήσετε, θα δείτε ότι αντιμετώπισε πράγματα τα οποία μόνον ένας υπεράνθρωπος ή όπως λέει ο Μπίρτ, ένας Υιός Θεού μπορεί να αντιμετωπίσει. Και ενίκησε. Από μία άλλη πλευρά μπορούμε να πούμε το εξής. Για να νικήσει ο Αλέξανδρος την Περσική Αυτοκρατορία και να τη συντρίψει, έκανε τρεις μάχες. Μία στο Γρανικό, μία στην Ισό και μία στα Γαυγάμιλα ή Άρβυλα. Τα Γαυγάμιλα είναι μικρό χωριό, πιο κοντά είναι η πόλη Άρβυλα και γι' αυτό το μπερδεύουνε. Αλλά στην περιοχή αυτή έγινε μάχη. Με τρεις μάχες κατέληξε μία Περσική Αυτοκρατορία. Και για να νικήσει η Σπάρτη την Αθήνα, πολεμούσανε από το 431 μέχρι το 404, 27 χρόνια. Σε 3 χρόνια διαλύσαμε την Περσική Αυτοκρατορία και για να νικηθούμε μεταξύ μας αλληλοσφαζόμενοι χρειαστήκαμε 27 χρόνια. Ο Αλέξανδρος
είχε μεγάλο στρατηγικό μυαλό, αλλά ήταν φιλοκίνδυνος. Και αυτό είναι κακό. Όταν ηγείσαι, δεν μπορεί να πολεμείς ως στρατιώτης στην πρώτη γραμμή. Διότι αν σκοτωθείς, ανατρέπονται όλα. Αυτός όμως ήταν μονίμως στην πρώτη γραμμή. Ίσως και σε αυτό να οφείλονται οι νίκες, διότι δημιουργούσε ένα μεγάλο ενθουσιασμό. Ή το άριστος υπεύς, όταν δεν επετίθετο σε ένα πόλεμο, δεν χρησιμοποιεί τον ύπο, τον βουκεφάλα, όπως τον ονόμαζε. Έκανε επιθεωρήσεις, ταξίδευε, είχε άλλο άλογο. Στον πόλεμο όμως είχε μόνον τον βουκεφάλα. Αυτός δε φορούσε έναν ωραίο θώρακα, είχε μία περικεφαλαία από σίδηρο, την οποία του την είχε κατασκευάσει ένας ειδικός τεχνίτης, ονόματι Θεόφιλος, σιδηρουργός, και η οποία είχε ένα μεγάλο λοφείο και δεξιά και αριστερά δύο τεράστια άσπρα φτερά. Και στη μάχη του Γρανικού διακινδύνευσε, αλλά περισσότερο διακινδύνευσε στη χώρα των Μαλών. Η Μαλή είναι μία ινδική φυλή, ένα ινδικό έθνος, στους οποίους επετέθη, είχαν πολύ υψηλά τείχη και ισχυρά, παρετάχθη ο στρατός με τους τοξότας μπροστά, έριχναν βέλη στις επάλξεις, ώστε οι Μαλοί να οπισθοχωρήσουν από τις επάλξεις, ρίξανε τις σκάλες και άρχισαν να ανεβαίνουν. Και ανέβαινε πρώτος ο Αλέξανδρος. Μα δεν είναι το αναγκαίο. Κι όμως ανέβαινε. Και φτάνει λοιπόν επάνω, αλλά οι Μακεδόνες βλέποντας ότι ο αρχηγός τους, ο βασιλεύς τους, έχει φτάσει επάνω στις επάρξεις, ρίχνονται σοριδών στις σκάλες για να ανέβουν, με αποτέλεσμα να σπάσουν οι σκάλες. Και να μείνει επάνω στις επάρξεις ο Αλέξανδρος, ο στρατηγός ο Πευκέστας, ο υπασπιστής του ο Αβραίας, ο σωματοφύλακάς του ο Λιμναίος και ο Δημηρίτης ο Λεωνάτος. Ο Αλέξανδρος τώρα είναι πάνω και κάτω είναι οι βάρβαροι, οι οποίοι τα χάνουν, βλέπουν μόνο τέσσερις ανθρώπους. Και τι κάνει ο Αλέξανδρος? Πηδάει μες στα τείχη, μόνος του. Πηδούν και οι άλλοι. Ο Λεωνάτος, ο Πευκέστας, ο Λιμναίος, ο Αβραίας. Οι βάρβαροι τους επιτίθενται με βέλη. Ο Αβραίας δέχεται ένα βέλος μπροστά στο πρόσωπο και πέφτει νεκρός. Οι άλλοι αρχίζουν τη μάχη, σκοτώνει τον αρχηγό των Ιδών ο ίδιος ο Αλέξανδρος, ο οποίος ήταν δεινός χειριστής του ξύφους, του δόρατος, αλλά και του εγχειριδίου. Είχε ένα εγχειρίδιο, ένα μαχαίρι θα λέγαμε σήμερα μεγάλο, ένα μικρό ξύφος, το οποίο το εγχειρίζεται δεξιοτεχνικός και το οποίο είχε πάντοτε κάτω από το προσκεφαλό του μαζί με την Ιλιάδα, μία μετάφραση της οποίας είχε διορθώσει και του είχε προσφέρει ο Αριστοτέλης. Είμαστε λοιπόν τώρα κάτω, κοντά στα τείχη, να είναι ο Αλέξανδρος, να έχει δίπλα του τον Πευκέστα, τον Λεωνάτο, τον Αβραία νεκρό και τον Λιμναίο. Ένα κόντιο σκοτώνει και τον Λιμναίο. Και μένει ο Πευκέστας και ο Λεωνάτος. Αγωνίζονται και δέχεται ένα βέλος στο στήθος ο Αλέξανδρος και πέφτει κάτω. Επάνω του πέφτει ο Λεωνάτος για να δεχθεί τα χτυπήματα από τα κοντάρια, από τα σπαθιά, να μην πειραχθεί ο Αλέξανδρος. Εν τω μεταξύ έχουν ανέβει οι Μακεδόνες, έχουν ανοίξει την πόρτα, εισβάλλουν μέσα και σφάζουν όλους τους Μαλούς, γυναίκες, παιδιά κτλ. Επακολουθεί θρήνος, νομίζουν ότι ο Αλέξανδρος πέθανε, έρχεται ένας γιατρός από την Κο, ο Κρητόδημος, ο οποίος κόβει το βέλος, το ξύλινο μέρος και εν συνεχεία έβλεπε φυσαλίδες να βγαίνουν, γιατί του είχε τρυπήσει, είχε φτάσει μέχρι τον πνεύμονα και όπως ανέβαινε έβγαιναν φυσαλίδες και του κάνει μία εγχείρηση και το βγάζει την αιχμή, την βγάζει έξω. Οπότε από την αιμορραγία ο Αλέξανδρος λιποθυμά. Τον μεταφέρουν πίσω, νομίζουν ότι έχει πεθάνει, θρήνος μεγάλος στο στρατόπεδο, περνάνε 2-3 μέρες, ο Αλέξανδρος συνέρχεται αλλά δεν μπορεί να σηκωθεί. Ο στρατός έχει αγανακτήσει, έχει θορυβωθεί, δεν ξέρει τι να κάνει και αποφασίζουν οι στρατηγοί να τους δείξουν τον Αλέξανδρο. Παρατάσσουν τον στρατό στον ποταμό και ο Αλέξανδρος πάνω σε ένα σκάφος, σε μία τριήρη, ξαπλωμένος, περιφέρεται και τους κουνάει το χέρι. Ζητοκραυγάζουν, αλλά δεν πιστεύουν ότι είναι καλά. Οπότε ο Αλέξανδρος διατάσσει να σταματήσουν και κατεβαίνει και ανεβαίνει σε ένα άλογο και προχωράει μέσα στο στρατό.
Οπότε γίνεται πανσουλισμός. Έχουμε και από τον Αριανό και από τον Πλούταρχο και από άλλους ιστορικούς περιγραφές του ενθουσιασμού ο οποίος επεκράτησε. Εάν το βέλος όμως πήγαινε ένα πόντο προς την καρδιά, θα είχε πεθάνει. Και θα είχε ανατραπεί όλη η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα είχε ανατραπεί η παγκόσμια ιστορία. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε κανέναν άλλο λαό, να σκοτωθεί ο ηγέτης του και να ανατρέπεται όχι η ιστορία του κράτους του, αλλά η ιστορία η παγκόσμιος. Φανταστείτε δηλαδή σήμερα να δολοφονήσουν τον Μπους και να ανατραπεί η παγκόσμια ιστορία. Πόσο αστείο είναι. Ενώ τότε, εάν σκοτωνόταν ο Μέγας Αλέξανδρος, θα ανετρέπεται όλη η παγκόσμιος ιστορία. Οι στρατηγοί επεσκέπτησαν τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος ακόμα ήταν στην ανάρρωση, και του είπαν: άκουσα, Αλέξανδρε, δεν μπορεί να πηγαίνεις στην πρώτη γραμμή και να σκοτωθείς και μετά εμείς να μην ξέρουμε τι να κάνουμε και να διαλυθούμε. Θα μένεις πίσω. Ο Αλέξανδρος σε στενοχωρεί το. Και τότε παρουσιάζεται κάποιος Έλληνας από τη Βοιωτία, ο οποίος δεν το γνωρίζουμε πώς ελέγεται, διότι ο Αριανός αναφέρει το επεισόδιο χωρίς να λέει το όνομά του. Αυτός λοιπόν είπε στον Αλέξανδρο: μην τους ακούς τι σου λένε οι στρατηγοί. Η δράση έχει και παθήματα. Εφόσον κάνεις δράση ο ίδιος μπροστά, θα έχεις και παθήματα. Και ο Αλέξανδρος ευχαριστήθηκε με αυτό που του είπε και κάπως συνήλθε. Ο γιατρός ο οποίος τον θεράπευσε ήταν από την Ακαρνανία. Αυτός που τον εγχείρησε ήταν από την Κο. Αυτός που τον θεράπευσε από την Ακαρνανία. Κος. 2.500 θέσεις έχει το αμφιθέατρο της σχολής του Ιπποκράτους. Πηγαίνετε να το δείτε. Έχουν κολλήσει δίπλα και ένα τζαμί. Σήμερα υπάρχει αμφιθέατρο ιατρικής σχολής με 2.500 θέσεις? Όχι. Και αν θα υπήρχε στην Ελλάδα, δεν θα υπήρχε φυσικά στην ΚΟ. Καταλαβαίνετε τότε τι ανάπτυξη είχε η ΚΟ. Ο άλλος ο Φίλιππος, ο Ακαρνάν, έχουμε ένα επεισόδιο που δείχνει και το μεγαλείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Διότι είναι αρετή να έχεις εμπιστοσύνη στους φίλους σου και να μην αμφιβάλλεις για τους φίλους σου. Ο Αντρίπατρος του γράφει από την Μακεδονία ένα γράμμα και του λέει: πρόσεξε, ο Φίλιππος ο γιατρός έχει κατά πληροφορίες εξαγοραστεί από το Δαρείο και θα σε δηλητηριάσει. Προς Θεού μην πιείς τίποτε από τα χέρια του. Εκείνη τη στιγμή έρχεται ο Φίλιππος με ένα φάρμακο και του δίνει του Αλέξανδρου να πιει το φάρμακο. Ο Αλέξανδρος το πίνει το φάρμακο και αφού το ήπιε δίνει την επιστολή στο Φίλιππο και του λέει: Φίλιππε, διάβασε, έχεις εχθρούς. Είχε ο Αλέξανδρος μία μεγαλοσύνη. Δεν ήταν ο απλός κατακτητής. Είχε μεγαλοσύνη. Όταν μπήκε στην κυριευθύσα σκηνή του Δαρείου και επειδή το λίγο κοντός δίπλα του ήταν ο ηφαιστείων, έτσι, μεγαλειώδης, μεγαλοπρεπής, έτσι, με πλούσια στολή, η συσύγαυσης και άλλοι Πέρσε, η βασίλισσα, η βασιλομήτρο των Περσών, νόμισαν ότι είναι αυτός ο Αλέξανδρος και έτρεξαν και γονάτισαν μπροστά του. Αυτός έκανε αμέσως πίσω και τους δείχνει τον Αλέξανδρο. Και ο Αλέξανδρος γέλασε και λέει: και αυτός είναι Αλέξανδρος. Η γυναίκα του Δαρείου, γιατί απέναντι στις γυναίκες του άρεσαν οι γυναίκες, είχε πολλές γυναίκες, από τη Στάτηρα, τη Βαρσίνη μέχρι τη Ροξάνη και δεν συμμαζεύεται. Αλλά ήταν ο Κύριος. Η γυναίκα του Δαρείου, η οποία ήταν μια εξαίσια καλονή κατά τας περιγραφάς, δεν την είδε ποτέ. Και ο ίδιος εκαυχάτο. Ουδής θα με κατηγορήσει ότι είδα τη γυναίκα του Δαρείου, ουδής θα πει ότι ερώτησα πώς είναι η γυναίκα του Δαρείου. Πράγμα το οποίο ο Δαρείος το είχε εκτιμήσει και του είχε στείλει μια επιστολή. Η λεβεντιά του φαίνεται και από το εξής γεγονός. Το χειμώνα μεταφέρανε χρυσό, χρυσά τάλαντα. Τα μεταφέρανε στο βασιλικό ταμείο. Ένα μουλάρι, στο οποίο είχε ένα σάκο με χρυσό επάνω, δεν άντεξε πλέον από τη μακρά πορεία και έπεσε κάτω και ψόφισε. Ο στρατιώτης, ο Ημιονυγός, επήρε το σακίδιο με το χρυσό, το φόρεσε πάνω του σαν σακίδιο, το ζώστηκε δηλαδή, και άρχισε να περπατάει με πολλή δυσκολία για να πάει προς το ταμείο να το καταθέσει. Εκείνη τη στιγμή πέρναγε ο Αλέξανδρος με τους υπασπιστές του και τον βλέπει, του λέει: εσύ τι κάνεις?
Λέει, βασιλιά, μεταφέρω τα χρήματα στο ταμείο. Του λέει ο Αλέξανδρος, μην αποκάμεις και μην τα μεταφέρεις στο ταμείο. Να τα πας στο σπίτι σου, είναι δικά σου. Και μια άλλη φορά μέσα στο κρύο και στα χιόνια, ένας στρατιώτης, ο οποίος είχε κουραστεί πολύ από την πορεία, χωρίς να ξέρει μπήκε σε μια σκηνή, στην οποία, η οποία σκηνή ήταν του Αλεξάνδρου. Μπήκε μέσα στη σκηνή όπου είχαν ανάψει και φωτιά και έπεσε πάνω σε μια καρέκλα να ξεκουραστεί κοντά στη φωτιά. Εκείνη τη στιγμή μπαίνει ο Αλέξανδρος και μόλις τον βλέπει πετιέται πάνω και του λέει ο Αλέξανδρος, μην ταράζεσαι παιδί μου, Έλληνας είμαι, δεν είμαι βασιλιάς βαρβάρων, Έλληνας είμαι. Μεγάλη υπόθεση. Και ήτο και άνθρωπος που του άρεσε ο αστεϊσμός, που του άρεσε το πείραγμα, που εκτιμούσε πολύ, πολύ την επίδειξη πνεύματος. Ήταν ένας Σεραπείων με τον οποίον είχε άριστες σχέσεις, αλλά και ο οποίος δεν του ζητούσε ποτέ κάτι. Εθεωρούσε ευχάριστο ο Αλέξανδρος να του ζητούν και να δίνει. Έστειλε 50 τάλαντα στο Ξενοκράτη, 1000 τάλαντα στο Φωκίωνα, έδινε σε όλους, σε φιλοσόφους, σε ποιητάς κτλ. Ο Σεραπείων δεν του ζητούσε ποτέ κάτι. Και όταν μερικοί του είπανε, δεν δίνεις στον Σεραπείωνα, μου λέει, τι να του δώσω, αυτός δεν μου ζήτησε ποτέ. Όταν λοιπόν παίζανε τη σφαίρα, την μπάλα που λέμε, και παίζανε βόλεϊ μεταξύ τους έτσι, ο Σεραπείων δεν του έριχνε ποτέ την μπάλα, την έριχνε όλο σε άλλους. Και ο Αλέξανδρος σταματάει το παιχνίδι του Ελλάδο. Γιατί εμένα δεν μου δίνεις μπάλα. Και του απήντησε ο Σεραπείων, μα δεν μου τη ζήτησες, κάνοντας υπαινιγμούς, επειδή εκείνος δεν του ζητούσε. Να ξέρετε όμως ότι πέρα από τα αστεία προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες στην επιστήμη, διότι τον ακολουθούσαν πλήθος επιστημόνων. Είχε ειδικές άμαξες τις οποίες γέμισε χώματα και στα χώματα αυτά μεταφυτεύανε ό,τι φυτά βρίσκανε στην πορεία τους. Και αυτές τις άμαξες τις έστενε στην Κηφισιά, εδώ στην Αθήνα, όπου ο Αριστοτέλης στην Κηφισιά είχε κήπους και μετά ο Θεόφραστος, Τύρταμος λέγεται, ο Θεόφραστος τον είπα γιατί έκανε ωραίες φράσεις, έγραψε ένα βιβλίο για την φυτοπαθολογία, το οποίο εδιδάσκεται μέχρι το 1850 και μετά δεν εδιδάχθη διότι ανεπτύχθη η οργανική χημεία και αυτό περιήρθε σε δεύτερη μοίρα. Έστενε λοιπόν αυτά τα αμάξια με τα φυτά και τα εφύτευε εκεί. Αυτά τα φυτά διεδόθησαν με τους σπόρους τόνα και τ' άλλο και σήμερα υπάρχουν 4.000 περίπου είδη φυτών στην Ευρώπη. 400 υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και 3.600 υπάρχουν στην Ελλάδα. Και αυτό οφείλεται στην ενέργεια του μεγάλου Αλεξάνδρου που τα έστελνε και τα έπαιρνε ο Αριστοτέλης και ο διάδοχός του μετά ο Θεόφραστος. Ο ίδιος, ο Μέγας Αλέξανδρος, ήταν εξανθός. Φαίνεται ότι είχε κάτι στο σβέρκο, ίσως κάποιο αφιενικό σύνδρομο, γιατί έγερνε προς τα αριστερά και το δέρμα του ήταν πολύ λευκό. Όσοι δεν τον επλησίαζαν, έλεγαν ότι είχε μία ευωδία. Έπινε κρασί, όπως το έπιναν όλοι οι Έλληνες, και κατά διάρκεια της συνοποσίας στα συμπόσια συνελάμβαναν τα μεγάλα σχέδια και την επομένη το πρωί νυφάλιοι εφήρμοζαν την λογική στα μεγάλα σχέδια που συναισθηματικώς είχαν συλλάβει. Σε μία επίθεση εναντίον ενός βράχου που δεν πήγαιναν ούτε όρνια, γι' αυτό έλεγε το άορνος, ανέθεσε στους βασιλικούς πέδας, δηλαδή στα παιδιά των αξιωματικών του, να καταλάβουν αυτόν τον ορεινό όγκο, το βράχο, όπου επάνω ήσαν εχθροί. Κάλεσε τον επικεφαλής νεαρό να του δώσει οδηγίες και του είπε, αφού του έδωσε τις οδηγίες, πώς σε λένε, και εκείνος απήντησε, με λένε Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος τον κοίτησε. Αφού τον κοίταξε προσεκτικά, του είπε, πρόσεξε, το όνομα σου γεννά ευθύνας. Όταν πλέον φτάσανε στα Σούσα και καθίσανε στο θρόνο
του Δαρίου, ο Δημάρατος, ο Κορίνθιος που ακολουθούσε τον Αλέξανδρο, είπε κάτι πολύ συγκινητικό. Λέει πόσο δυστυχισμένοι είναι οι Έλληνες οι οποίοι επέθαναν πριν δουν τον Αλέξανδρο να κάθεται στο θρόνο του Δαρίου. Αλλά και στον αντίπαλό του υπήρξε υπότης. Συνέλαβε το Βύσο, ο οποίος σκότωσε τον Δαρίο, και αφού τον έδεσε σε δύο δέντρα τα οποία τα συνέκλυναν, τον διεσφενδόνησε, όπως είναι στα αρχαία ελληνικά, και τον έσκησε στα δύο. Τον έθαψε δε με μεγάλες τιμές και εν συνεχεία εδιοίκησε όλη αυτή την αυτοκρατορία. Έβλεπε δε τας Περσίδας, οι οποίες ήσαν πολύ ωραίες γυναίκες, και τας απεκάλλει αλγιδώνα σωμάτων, ότι σου δημιουργούνε πονόματο. Τις βλέπεις και σε πονάνε τα μάτια του. Τόσο ωραίες ήσανε οι Περσίδες και τέτοια εντύπωση του είχαν κάνει, και άλλωστε είχε παντεθεί και τη Ρωσάνη και είχε παντεθεί και άλλες Περσίδες, διότι οι Έλληνες εκείνη την εποχή είχαν την πολυγαμία, είχαν αυτό το δικαίωμα της πολυγαμίας. Μαζί του υπήρχαν φιλόσοφοι, υπήρχαν ποιητές, υπήρχαν ιστορικοί, οι οποίοι κατέγραφαν όλα τα γεγονότα. Ένας παράξενος τύπος, ο οποίος ελέγεται ο Κάλανος, ο οποίος ήταν ο γύμνος σοφιστής, ακολούθησε το στρατό και ήταν και πολύ συμπαθής στον Αλέξανδρο, όταν αρρώστησε και πρόκειτο να πεθάνει, ελέγεται ο Κάλανος, διότι προσφωνούσε όλους, καλέ, καλέ να σου πω, καλέ που πας, με το καλέ, γι' αυτό τον λέγαν Κάλανο. Και όταν αρρώστησε και πρόκειτο να πεθάνει, δεν ήθελε να πεθάνει, να τον καταβάλει η ασθένεια. Διέταξε και βάλανε ξύλα και έγινε ένα σωρός με μία σκάλα, βάλαν φωτιά στα ξύλα και αυτός υπό τους ήχους των σαλπίγκων και τα ζητοκραυγάς των στρατιωτών ατάραχος ανέβηκε πάνω και εκάει. Υπήρχαν έτσι πολύ ωραία επεισόδια τα οποία συνέβησαν σε όλη την εκστρατεία του μεγάλου Αλεξάνδρου και τα οποία όταν τα διαβάζουν τα παιδιά αποκτούν κάποιο φρόνημα, αποκτούν μία ηθική μόρφωση και κυρίως διαμορφώνουν ένα χαρακτήρα. Νύχτα, στη μάχη της Ισού, του λέει ο Περδίκας, βλέποντας όλους αυτούς, του λέει να επιτεθούμε το βράδυ. Απήντησε, εγώ δεν κλέβω τη νίκη. Μετά τη νίκη, αφού κατετρόπωσε τον Δαρίο, ο Δαρίος του έστειλε μια επιστολή, τον πάντρευε με μια κόρη του, του έδινε πλήθος χρημάτων και του έδινε τη συγκυβέρνηση. Ο Παρμενίων είπε, εγώ αν ήμουν Αλέξανδρος θα το δεχόμουν. Ο Αλέξανδρος απήντησε, και εγώ αν ήμουν Παρμενίων θα το δεχόμουν. Και όταν μπήκαν στα Σούσα και φτάσαν στα Ανάκτορα, αφού ήπιαν και φάγαν και κρεντήσανε, σηκώνεται η Θάης, μια πολύ ωραία Θαής τη λένε, το σωστό είναι Θάης. Η Θαής της Θαΐδος σηκώνεται λοιπόν και λέει, κάψανε την Αθήνα και ήρθε η ώρα να τους εκδικηθούμε. Και αρπάζει ένα δαυλό και πήραν όλοι οι δαυλούς και κάψανε τα Ανάκτορα του Ξέρξου. Είχε μαζί του το Λύσιπο, ο οποίος του έκανε τους Ανδριάδες. Είχε τον Απελή, ο οποίος τον ζωγράφισε. Μάλιστα κάποτε τον είχε ζωγραφίσει και το είδε μία ολόσωμη ζωγραφική του είχε φτιάξει. Την είδε ο Αλέξανδρος και δεν του άρεσε. Λέει, δεν με έχεις πετύχει. Και εκείνη τη στιγμή πέρασε ο Βουκεφάλας, ο οποίος είδε αυτή την ζωγραφική του μεγάλου Αλεξάνδρου και χλιμίτρησε. Και ο Απελής, προσέχτε θάρρος, το έδινε ο ίδιος ο Αλέξανδρος, και ο Απελής είπε στον Αλέξανδρο, βασιλιά, το άλογο από τέχνη ξέρει καλύτερα από σένα. Είχε κάνει, έκανε ανδριάδες, έδινε λεφτά σε όλους τους στρατιώτες, στους στρατηγούς τους, λεφτά, κτήματα, περιποιήτω τους τραυματίες. Ήτο δηλαδή και δημιούργησε ένα κράτος που δεν σκεφτήκαμε ποτέ. Το διοικητικό μηχανισμό, τον αστυνομικό μηχανισμό, τις υπηρεσίες πληροφοριών, τα οικονομικά, το ένα το άλλο. Γι' αυτό ήταν ο Μέγας. Όχι διότι ανοίξε μόνο τις μάχες, αλλά διότι μπόρεσε να στεριώσει μία αυτοκρατορία τεραστίων διαστάσεων που είχε έφτανε μέχρι την Ινδία,
όπου ενοίξε τον πόρο στον Ιδάση ποταμό και στον οποίο έκανε τα εξής στρατηγικά σχέδια. Για να περάσει τον Ιδάσπη, ο άλλος είχε στρατό πολλοί ελέφαντες. Εφήρμοσε ένα σχέδιο που στη σύγχρονη, ας πούμε, επιτελική του πολέμου καλείται διανοητική εμπλοκή του αντιπάλου. Τι έκανε. Πήρε το υπηκό από εδώ και το πήγε κάτω. Από το πάνω μέρος του ποταμού στο κάτω. Όταν το είδαν αυτό οι Πέρσες, αμέσως το επιτελείο, πού πήγε το υπηκό, τι θα κάνει. Την άλλη μέρα το πήγε από κάτω επάνω. Τη δεύτερη μέρα από την τρίτη από κάτω πάνω, από πάνω κάτω, με αυτές τις παλινδρομικές κινήσεις περιήγαγε το επιτελείο του πόρου σε κατάσταση διανοητικής εμπλοκής. Και ενώ ανέβαινε πάνω και όλοι περιμέναν πως θα πάει προς τα πάνω, αυτός πέρασε απέναντι. Τους ενίκησε, συνέλαβε τον πόρο. Του είπε, πώς θες να σου φερθώ. Γενναίος ο πόρος του είπε, βασιλικά. Του λέει, τι σημαίνει βασιλικά. Οι λέξεις τα λέει όλα. Και τον άφησε. Είχε κυριεύσει τους Ινδούς. Είχε διορίσει σατράπες. Αλλά γι' αυτά και τα ελληνοϊνδικά κρατήρια τα οποία διατηρήθησαν οι Βακτριανοί μέχρι τον 16ο αιώνα. Μετάξιστο, ε. Φαντάζεστε το 16ο αιώνα να έχουν νομίσματα ελληνικά, πρωτεύουσες, τάξιλα, ευθυδήμια, να τιμούν τους Έλληνες. Γι' αυτά θα πούμε μία άλλη φορά. Εκείνο τώρα που πρέπει να σας δείξω είναι μερικά βιβλία. Βασικό βιβλίο για μένα είναι αυτό το οποίο έχει πολεμηθεί τόσο πολύ, «Οι Εβραίοι, όλη η αλήθεια». Έχει πολεμηθεί πάρα πολύ. Ένα άλλο βιβλίο το οποίο είναι χρήσιμο για αυτούς που διανοούνται είναι η λογική. Είναι η επιστήμη του ορθώς διανοήστε. Έχει μέσα πώς γίνεται η κρίση, πώς γίνεται ο συλλογισμός, η απόδειξη, το συμπέρασμα. Όλος ο μηχανισμός της λογικής. Επιμένω σε δύο βιβλία, τρία, όπως είναι ο Σοκράτης. Δεν είναι δυνατόν εμείς οι Έλληνες να μην ξέρουμε τον Σοκράτη όταν η φιλοσοφία χωρίζεται σε σοκρατική και προσοκρατική και να μην ξέρουμε τον Σοκράτη πώς πέθανε, τι είπε, τι εδίδαξε, ποια είναι η βιογραφία του. Είναι ένα πάμφθινο βιβλίο. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο του Γεωργιάδη ή στις εκδόσεις ηλεκτρο, μπορείτε να το παραγγείλετε στο τηλέφωνο που βλέπετε ή στο τηλέφωνο 3605 305 που σας έδωσα προλίγου. Το στοιχείο το οποίο σήμερα μπορούμε και πιάνουμε, το απτό στοιχείο της ελληνικής υπεροχής, ποιο είναι? Οι αρχαιότητές μας. Αυτές τις καταστρέφουν συστηματικά. Για να αποδείξω πώς τις καταστρέφουν, συγκέντρωσα εδώ τα δημοσιεύματα και φωτογραφίες της καταστροφής των αρχαιοτήτων. Πρέπει να μάθετε ότι γίνεται μία συνωμοσία εις βάρος του ελληνισμού. Ένα άλλο βιβλίο, το οποίο μόλις εξεδόθηκε και πηγαίνει καλά ως προς τις πωλήσεις, που εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι πωλήσεις, με ενδιαφέρει η διάδοση των ιδεών, είναι η Επανάσταση. Δηλαδή ξεκινάμε από τον Αλκαίο, ο οποίος τον 7ο π.Χ. αιώνα έκανε επαναστάσεις. Μιλάμε για τον Σαντάμ Χουσέιν, τον Χομεϊνί, τον Χίτλερ, τον Μουσολίνι, τον Λένιν, έτσι, τον Γκαντάφη, τους δικούς μας, τους Τούρκους στρατηγούς. Πρέπει να δούμε τι είναι μία στρατιωτική επανάσταση. Για αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται πνευματικά, αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει 24 φιλοσοφικές σχολές. 24 φιλοσοφικές σχολές. Οι 24 φιλοσοφικές σχολές που επιτροχάδιν είναι, για να τα διαβάσω για το γρήγορον, ιωνική, πυθαγορική, ελεατική, ηρακλητική, συνδυαστική, ατομική, σοφιστική, αττική, ο Σοκράτης δηλαδή, μεγαρική, ο Ευκλήδης κτλ., ηλιοαιρετρική, κοινική, ειδονιστική, ακαδημαϊκή, περιπατική, στοϊκή, επικουρική, σκεπτική, πιθανοκρατική, εκλεκτική, νεοπλατωνική, περγαμηνή, αθηναϊκή, αλεξανδρίνη. Είναι 24 σχολές. Είχαμε 24 φιλοσοφικές σχολές. Αυτές οι 24 αντιστοιχούν σε 250 παραφιάδες. Καταλαβαίνετε τι πνευματικός οργασμός εγένετος στην αρχαία Ελλάδα. Μπορούν να μου πούνε έναν αρχαίο λαό που να είχε μία φιλοσοφική σχολή? Όχι μία φιλοσοφική σχολή. Φιλοσοφική σχολή απαιτεί εγκατάσταση, απαιτεί οργάνωση, απαιτεί φιλοσόφους. Όχι. Ένα φιλόσοφο. Οι Κινέζοι, ο Κομφούκιος, ο Κομφουτσέ, ο Λάουτσέ δεν ήσαν φιλόσοφοι, ήσαν ηθικολόγοι. Λέγανε ηθικά πράγματα. Η φιλοσοφία εξηγεί το γιατί έχουμε
αν μπορούμε να εξετάσουμε το αντικείμενο, γνώση θεωρία, γνωσιολογία, ασχολούμεθα με το αντικείμενο, οντολογία, βγάζουμε τα συμπεράσματα, ηθική, και όταν μεταφέρουμε αυτά όχι στην αναζήτηση αληθείας αλλά στο κάλος, έχουμε την αισθητική. Ποιοι τα κάνουν αυτά? Οι λέξεις αυτές, αισθητική, φιλοσοφία, δεν μπορείτε να τη βρείτε σε αρχαία βιβλία. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, εδώ έχουμε για την ελληνική σημαία, ελληνική σημαία, και όσοι έχουν ερωτηματικά που πρέπει να απαντηθούν, η Παλαιά Διαθήκη, μία κριτική ιστορικότητος, αυτά είναι μικρά και φθηνά βιβλία. Η κριτική της ιστορικότητας της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτά που λέει η Παλαιά Διαθήκη γίνανε ή είναι φαντασιώσεις? Εδώ μέσα, βάσει στοιχείων, αποδεικνύουμε τι πραγματικώς έχει συνέβη. Και τώρα αναφέρομαι σε δύο άλλα που είναι ενοχλητικά, προκαλούν αντιδράσεις. Το πρώτο είναι η κίνδυνη. Έχουμε γεμίσει ομοφιλοφίλους. Τι είναι ομοφιλοφιλία? Γιατί γίνονται ομοφιλόφιλοι? Πώς επικρατούν? Πώς προοδεύουν? Τι εκφράζουν? Είναι ένα εκφυλιστικό φαινόμενο, πρέπει να το πούμε. Και το άλλο είναι ένα βιβλίο το οποίο, εάν το διαβάσετε, δεν θα διαφωνήσετε πουθενά. Διότι τα στοιχεία που αναφέρω μέσα είναι ακλόνητα. Είναι όλο φωτογραφίες άγνωστες και όλο στοιχεία. Έχει ένα μέρος με φωτογραφίες και ένα μέρος με έγγραφα, τα οποία βέβαια αναλύονται. Ποιο είναι αυτό? Αυτό έχει ένα παράξενο τίτλο που θα προκαλέσω αντιδράσεις. Εκείνοι που είναι αριστεροί, αυτοί θέλουν να το